Καλημέρα, κύριε Γιαννόπουλε. Τι κάνετε, κύριε Γιαννόπουλε. Νομίζω ότι με ντόνατς και με hot dog θα ζούσα, άμα είναι τόσο ακριβά όλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό. Να δούμε τον καιρό σήμερα και τις επόμενες μέρες. Θα είναι και σήμερα μια σχετικά βροχερή ημέρα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, νομίζω λιγότερα από χθες, αλλά και σήμερα θα έχει καταιγίδες. Θα έχει καταιγίδες πάλι στο Ιόνιο, έχει και τώρα, λέει, τώρα που μιλάμε, κοντά στους Παξούς είδα πριν, δεν ξέρω αν έχουν αρχίσει παξί. Θα βγάλει πάλι σε περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής Θερεάς, σε περιοχές της κυρίως κεντρικής Μακεδονίας. Στη Σιμωνόπετρα, δεν ξέρω για κάποιο λόγο, έχει βρέξει πάρα πολύ τώρα, από τα μεσάνυχτα μέχρι τώρα. Δεν ξέρω. Πολύ νερό έχει πέσει. Έχει κάποιες καταιγίδες εκεί νότια της Χαλκιδικής, τέλος πάντων. Θα βρέξει και σε περιοχές της Πελοποννήσου και σε περιοχές της Κρήτης σήμερα κάποιες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι παραμένουν νοτιάδες στο Ιόνιο στα 4 μποφόρ, στο Αιγαίο ένα βοριαδάκι στα 5 μποφόρ. Να πω εκτός από τη Θεσσαλία, την είπα, αλλά είναι και οι σποράδες μέσα. Θα βρέξει στις σποράδες και στην Βόρεια Εύβοια, αυτά από τις περιοχές. Κυρίως το μεσημέρι απόγευμα, είπαμε, έχουν ξεκινήσει ήδη το πρωί, βέβαια, από το πρωί στο Ιόνιο, αλλά κυρίως το μεσημέρι απόγευμα θα είναι τα φαινόμενα. Λιγότερα από χθες, νομίζω, γιατί χθες, τέτοια ώρα που μιλάγαμε, είχε 90 χιλιοστά στην Καλαμπάκα, γίνανε κάτι με ζημίες, για τα άλλα θα τα δούμε στο τέλος. Να περάσουμε στις θερμοκρασίες, οι οποίες και αυτές δεν αλλάζουν. Δηλαδή, οι θερμοκρασίες λίγο πολύ είναι ίδιες. Εκεί κάτω από τους 30 βαθμούς, πλέον κάτω από τους 30 βαθμούς, στους 28-29 βαθμούς, οι μεγαλύτερες τιμές της θερμοκρασίας. Στην Αττική και σήμερα θα βρέξει. Δεν είδα χθες τι ώρα ξεκίνησε ακριβώς το κατέτατο που λέγαμε. Τι ωραία, πάντως έβρεξε και σήμερα περιμένουμε το μεσημέρι απόγευμα. Θα είναι λιγότερα από χθες, ενώ πιο τοπικά. Δίνουμε μια πιθανότητα, νομίζω κάπου θα βρέξει, αλλά πιο τοπικά και λιγότερο από χθες. Γιατί χθες κάποιοι μου είπαν ότι έγιναν μουσκεμά. Εντάξει, όντως ήταν η βροχή, τώρα πόσο έβρεξε, έριξε 10 χιλιοστά. Για να καταλάβουμε τα νούμερα, το 90 της Καλαμπάκας χθες, ναι. Και τα άλλα που θα πούμε αργότερα. Άρα θερμοκρασία 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ένας καιρός που θα είναι άστατος το μεσημέρι, κυρίως το μεσημέρι απόγευμα, θα βγάλει κάποια τοπική μπόρα ή καταιγίδα. Η θερμοκρασία στους 24-25 βαθμούς. Τώρα η Παρασκευή. Την Παρασκευή οι ίδιες περιοχές, δηλαδή δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Δείτε όμως τι ωραία που φαίνεται στο γραφικό εδώ της ΕΡΤ. Ένα βαρομετρικό χαμηλό, το βλέπετε πώς γυρίζει ανάποδα από το ρολόι. Πάρα πολύ ωραίο. Αν βγουν οι συνδέσεις, θα φαίνεται, ναι, το σήμα μας. Ναι, τέλος πάντων, εκεί ακριβώς αυτό το χαμηλό θα δώσει αρκετό νερό και εκεί, αλλά και εκεί είναι ψάρια, δεν το, τι να το κάνουμε. Θα βρέξει όμως αρκετά στη Δυτική Πελοπόννησο αύριο, χθες, την Παρασκευή. Θα βρέξει στη Δυτική Πελοπόννησο, στο Ιόνιο και πάλι, στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Εδώ προχωράω λίγα κοντά στο χάρτη. Εδώ με τους βορειοανατολικούς ανέμους, οι περιοχές της Ανατολικής Μαγνησίας, της Εύβοιας, των Σποράδων, θα είναι πάλι μια βροχερή ημέρα. Και για αυτό το σύστημα, παρόλο που έρθει ένα σύστημα από τα νοτιοδυτικά. Στην Αθήνα νομίζω μικρή πιθανότητα αύριο, οπωσδήποτε στη Θεσσαλονίκη ακόμα πιο μικρή από σήμερα. Σήμερα νομίζω κάπου θα βγάλει. Στη Θεσσαλονίκη θα έχει πάλι κάποια μπρόσκυρη μπόρια καταιγίδα, αυτά για την Παρασκευή. Τώρα το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο πάλι κάποιες βροχές δυτικά και βόρεια. Δυτικά, κεντρικά και βόρεια και πάλι βλέπετε Μαγνησία, Εύβοια, λίγα πράγματα στερεά. Δεν ξέρω λίγο στην Κρήτη αν βρέξει το Σάββατο. Η Κυριακή θα είναι καλύτερη μέρα. Την Κυριακή θα έχει περισσότερο ήλιο, θα είναι πιο ωραία μέρα, οι βροχές θα είναι λιγότερες. Με βοριάδες το Σάββατο θα ενισχυθούν και λίγα και οι βοριάδες στο Αιγαίο. Στα 6 με 7, όχι κάτι σημαντικό, Παρασκευή και Σάββατο, αλλά θα έχει βοριαδάκι. Οι θερμοκρασίες δεν αλλάζουν, κάτω από τους 30 βαθμούς και λίγο ψύχρα το πρωί, εφόσον δεν θα έχει συννεφιά που έχει, ας πούμε, σήμερα και αύριο, άρα θα πέσει και κάτω από 10 βαθμούς οπωσδήποτε στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Αυτά για τον καιρό τον σημερινό. Πάντως θα δείξουμε τώρα και φωτογραφίες στην Κρήτη. Είχαμε χαλάζι σε κάποιες περιοχές. Ναι. Και χαλάζι μεγέθους, όχι αστεία, ναι, δηλαδή. Είναι αλήθεια, είδα και εγώ τις φωτογραφίες. Μπορείτε να τις δείξετε, γιατί όλες, είναι όμορφες φωτογραφίες. Και να πω κι εγώ ένα παράπονο, δεν δείξε τα μηνύματα σήμερα. Δεν προλάβαμε. Δεν το προλάβατε. Αλλά να σε έχουν και. Είχε χθες κάτι ωραία σύννεφα. Λέω, θα μας στείλει κανείς καμιά φωτογραφία. Να στέλνουν και καμιά φωτογραφία. Από σύννεφα. Με τα σύννεφα. Στέλνανε τις προηγούμενες ημέρες και μάλιστα κάναμε και μεταξύ μας που έλεγα εγώ τον καθαρό ουρανό που φαινόταν τα σύννεφα. Έτσι ακριβώς. Ήταν σαν ζωγραφιά. Είναι αλήθεια. Κοιτάξτε τώρα μέγεθος. Λοιπόν, όταν πέφτει χαλάζι, α στέλνει κάποιο βέβαια. Γιατί κοιτάξτε, έτσι είναι η. Το τυπικό βάζει και ένα νόμισμα για να καταλάβουμε πόσο μεγάλο είναι, έτσι. Ναι. Αυτό είναι ένα 50 λεπτό. Λοιπόν, στην Κρήτη είχε καταιγίδες χθες. Προβλέπονταν οι καταιγίδες. Περάσαν αρκετές καταιγίδες και έβρεξε αρκετά στα Χανιά. Στον ομό Χανίων, δηλαδή, είδα και σε κάποιο σταθμό 40 χιλιοστά.
πήγα και έψαξα και τι έγινε στα Σαμαριά, τέλος πάντων, το ατυχές γεγονός. Στο παράκι της Σαμαριάς, που μια γυναίκα έχασε τη ζωή της. Και υπάρχουν τώρα, θα δούμε τα του καιρού, γιατί λένε δεν υπήρχε πρόβλεψη, πρόγνωση για αυτή την, κοιτάξτε, την ένταση. Υπήρχε πρόγνωση για καταιγίδες, σαφώς, και στο κείμενο της ΕΜΗ σαφέστατα. Μια καταιγίδα είναι όπως στην Αθήνα. Στο Σαμαριά χθες έριξε 12 χιλιοστά. Υπάρχει σταθμός και στο κέντρο του Φαραγγιού και στην αρχή του Φαραγγιού. Όσο έριξε στην Αθήνα χθες, ήταν μια μπόρα δηλαδή, που κράτησε λίγη ώρα και έβγαλε 12-13 χιλιοστά. Το νερό δεν ήταν πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Πάντως ήταν τόσο ώστε να πέσει ένας βράχος και να αυτό χτυπήσει, ναι, μια γυναίκα, το θέμα. Η τώρα, οποία έχασε τη ζωή της μέσα στο Φαράκι. Είναι γεωλογικό το θέμα που θα έχετε στη συνέχεια. Με προβληματίζει και εμένα ως μετεωρολόγος, δηλαδή, που κάνουμε τις προγνώσεις και τα λοιπά, τι μπορεί να γίνει. Έγραψε και ο διευθυντής μου, ο κ. Κολυδάς, για το ραντάρ της Σούδας. Και σωστά, στη χώρα είπαμε χθες για την αναβάθμιση το ένα κομμάτι της ΕΜΗ. Να πω γρήγορα ότι ετοιμάζεται ένα μεγάλο. Να δούμε και το Twitter του κ. Κολυδά. Ναι, ετοιμάζεται ένα μεγάλο πρόγραμμα αναβάθμισης που θα αγοράσει η χώρα με μετεωρολογικά ραντάρ και θα καλύπτει όλη τη χώρα. Στην Κρήτη όμως χθες και σήμερα και όλες τις μέρες λειτουργεί το αμερικάνικο, το ραντάρ της αμερικάνικης βάσης, το οποίο είναι προσβάσιμο στους πολίτες. Το έβλεπα και εγώ την ώρα που γινόντουσαν και όταν είχαν αρχίσει καταιγίδες. Άρα υπήρχε ραντάρ στην Κρήτη. Ο κόσμος δεν το ξέρει βέβαια. Εδώ είναι οι εικόνες από το ραντάρ, όπως το έδινε το ραντάρ της Σούδας χθες. Εδώ είναι η Κρήτη, έτσι. Εδώ είναι τα Χανιά, έτσι, για να καταλάβουμε. Δείτε το σύστημα πώς πέρασε από τα δυτικά. Δεν ήταν δηλαδή ότι γεννήθηκαν οι καταιγίδες στο Φαράγγι και πέθαναν στο Φαράγγι. Το σύστημα κανονικά κινήθηκε. Στην περίπτωση όμως του Φαραγγιού, επιτρέψτε μου να πω και κλείνοντας, είναι δύσκολες οι αποφάσεις, διότι 1.000 άτομα έχουν μπει 6 ώρα το πρωί. Ή δεν θα μπουν, ή θα μπουν. Για να μην μπουν, δεν πρέπει να μπουν την προηγούμενη μέρα. Άρα θα πρέπει να κλείνει το Φαραγγι με ένα τέτοιο καιρό που συμβαίνει στην Κρήτη 30-40 φορές το χρόνο. Άρα αυτό είναι λίγο δύσκολο. Είναι το Φαράγγι, είναι γύρω στα 13 χιλιόμετρα, αν δεν καλά. Να με συγχωρήσουν οι κριτικοί, αν είναι λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω. Χοντρικά νομίζω αυτή είναι η διαδρομή. Στα 16 χιλιόμετρα είναι. Δεν είναι νομίζω μία διαδρομή. Είναι 2-3 διαδρομές που μπορείς να κάνεις. Ας πούμε 16. Όχι, είναι μία. Μία είναι. Μπαίνεις και βγαίνεις στην παραλία. Ναι, δεν πας πουθενά άλλου. Στα 16 χιλιόμετρα, λοιπόν, αν είναι 16 χιλιόμετρα και θες περίπου 20 λεπτά το χιλιόμετρο, λέω εγώ τώρα γκρόσο μόντο τέλος πάντων, είναι αυτό 5 ώρες. Άρα αυτό που λέει ο Γιαννόπουλος, ξεκινάς πότε να σου το πει. Αν έχεις πόσο έγκαιρη να είναι η πρόβλεψη. Αν έχεις πρόγνωση που σου δίνει κάτι δυνατό, το έχεις κλειστό. Σήμερα το Φαράγγι της Σαμαριάς είναι κλειστό, να ξέρετε. Θα κάνει καλά τον πολλαπλασιασμό. Το ερώτημα είναι, κοιτάξτε, ότι οι προγνώσεις υπήρχαν για τις καταιγίδες, αλλά τέτοιες προγνώσεις υπάρχουν 30-40 40 φορές το χρόνο. Δηλαδή είναι μια απόφαση. Το ραντάρ μας δίνει το τι γίνεται τώρα. Και είναι βοήθημα για το τώρα. Και στο παρελθόν έχει κλείσει το Φαράκι της Σαμαριάς. Γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Λέκα, ο οποίος βρίσκεται εκεί, βρίσκεται στο σημείο, αμέσως έσπευσε. Και στο παρελθόν έχει δώσει δυστυχώς τέτοια και καταστροφές και έχει πρόβλημα το Φαράκι της Σαμαριάς. Θα δούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ένα μικρό φθηνό ραντάρ, λέει ο κύριος Κολυδάς. Ναι, υπάρχει το ραντάρ στη Σούδα και είναι και διαθέσιμο στους πολίτες. Αλλά η ΕΜΗ θα πάρει ραντάρ σε επόμενα. Είναι ο ίδιος διαγωνισμός, αλλά δεν ήταν το ραντάρ νομίζω το σημαντικό. Γιατί έπρεπε τι να γίνει. Ξεκίνησε καταιγίδα, θα τους βγάζανε όταν είσαι μέσα. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο. Είναι σύνθετο το θέμα, δηλαδή, αυτό θέλω να πω.